Διπλασίασε τις νίκες του στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 2-1 το Ατρομήτου στη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Τα υπόλοιπα χθεσινά μάτς είχαμε: ΠΑΣ Γιάννηνα Απόλλων 2-0, Άρης Καλονή 0-2, Πλατανιάς Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ξάνθη Πανθρακικός 1-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με το μάτς Εργοτέλης Λεβαδιακός. Στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Ατρόμητο. Και μετά από ένα άγωνο πρώτο ημίχρονο που τελείωσε 0-0, με την έναρξη της επανάληψης στο 47, ο Ατρόμητος σκόραρε με τον Απολεόνι. Όμως οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν μετά από 4 λεπτά να ισοφαρίσουν με γκολ του Φουστέρ. 3 λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Σαβιόλα να σκοράρει, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, που ήταν το νικητήριο για τους Ερυθρόλευκους. Στα Γιάννη, ο ΠΑΣ με 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο επικράτησε 2-0 το Απόλλωνα. Στο 23 ο Τσάβες άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους, ενώ στο 43 ο Ήλις διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την ομάδα των Ιωαννίνων. Στην Ξάνθη, τοπική σκόντα με γκολ του Σολάρης καθυστερήσει του πρώτου ημίχρονου, νίκησε 1-0 τον Πανθρακικό. Την έκπληξη της αγωνιστικής πέτυχε η Νεοφώτης Καλονή, που με γκολ του Αναστασιάδη στο 11 και του Γιονάνη στις καθυστερήσεις του αγώνα ανοίξε 2-0 τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στα Χανιά, Πλατανιάς και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της για το πρωτάθλημα της Football League 2 και χθες σε φιλικό μάτς ιτήθηκε 3-1 από την νίκη Βόλου. Στα μεταγραφικά, ο Μπρούνο Τσιρίλο είναι ο παίκτης που αναμένεται να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της Ένωσης.